Σελίδα 920 είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, 14 κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Ιώτα Δέλτα 16, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, σελίδα 920. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπος της έκαμε δείπνον μέγαν και κάλεσεν πολλούς. Και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου για να είπε προς τους κεκλημένους, έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και ήρθαν πάντες με μία γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν, παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον. Κι άλλος είπεν, ηγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά, παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον. Κι άλλος είπε, η γυναίκα ενυμφεύθην και δια τούτο δε δύναμε να έλθω. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλεν προς τον κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, έξελθε ταχαίως στα πλατείας και τα σοδούς της πόλεως, και εισάγαγε εδώ τους πτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος, Κύριε, έγινεν ως προσέταξε και είναι έτη τόπος. Και είπε ο Κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τα σοδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωσι δια να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλημένων θέλει γευθεί του δείπνου μου. Ήρχονται δε με ταυτού όχλοι πολλοί, και στραφής είπε προς αυτούς, «Εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα αυτού τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα σαδελφάς, έτι δέκεται νε αυτού ζωήν, δε δύναται να είναι μαθητής μου. Και ως της δε βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι της εξημών θέλων να οικοδομήσει πύργων, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει τη δαπάνη να έχει τα αναγκαία για να τελειώσει αυτόν, μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, να αρχίσωση πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσιν αυτόν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ήθελε να τελειώσει. Ή της βασιλεύσει πάγων να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000. Η δε μη, ενώ αυτός είναι έτοιμο μακρά να αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν, πασός της εξημών δεν απαρνείται, πάντα τα εαυτού υπάρχοντα δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας, αλλά αν το άλλας διαφθαρεί με τι θέλει αρτηθεί, δεν είναι πλέον χρήσιμον ούτε δια την γην, ούτε δια την κοπρίαν, έξω ρήπτωσιν αυτών. Ο έχων ότα διανακούει, ας ακούει. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί. Μόνο όποιος έχει αυτιά να ακούει τι λέγει το Πνεύμα το Άγιο, ας προσέχει να ακούει, και αυτός δεν είναι άλλος παρά αυτός τον οποίον λέγει ο Λόγος του Θεού, διήνυξεν εν εμή ότα πεπαιδευμένον, ώστε να ακούω το θέλημά σου και να λέω ιδού ο Θεέ έρχομαι με χαρά για να κάνω το θέλημά σου. Ο έχων λοιπόν ότα διηνυγμένα παρά Κυρίου, ας ακούει τι λέει ο Θεός, ας υποτάσσεται, ας εκτελεί για να δοξάζεται ο Θεός και να απολαμβάνει την παρουσία του Θεού ο άνθρωπος. Ο Χριστός είπε, «Σεις είστε το φως του κόσμου», αλλά είπε και «Σεις είστε το άλας της γης». Και επίσης φανέρωσε, «Καλόν είναι το άλας», σαν παραβολή, αλλά αν το άλας διαφθαρεί, με τι θα ξαναγίνει αλμυρό, θα αρτηθεί. Δεν είναι πλέον το άλλας αν διαφθαρεί χρήσιμον ούτε δια την γην ούτε δια την κορπρίαν, αλλά έξω ρίπτουνε αυτόν. Το αλάτι πραγματικά είναι η πιο στερεή χημική
ένωσης, αλλά διαφθείρεται πάρα πολύ εύκολα εάν χώμα ή σκουπίδια πέσουν επάνω μέσα του ή αν νερό κυλήσει μέσα του. Και τότε γίνεται εντελώς άχρηστο, δεν κάνει για τίποτα. Ή θα είναι σκουπίδια με αλάτι που ούτε για χώμα για να φυτρώσει τίποτα κάνει, ούτε για κοπρία. Είναι να είναι ή να είναι αλατόνερο που δεν κάνει για πότισμα. Άχρηστο είναι το αλάτι αν διαφθαρεί με ξένες προσμίξεις. Γι' αυτό και το αλάτι συσκευάζεται, πρέπει να είναι απολύτως καθαρό και προφυλαγμένο, δηλαδή αγιασμένο, δηλαδή ξεχωρισμένο. Αυτός είναι ο χριστιανός που δεν έχει ξένες προσμίξεις από άλλες διδασκαλίες, από άλλο φρόνημα, και δεν έχει ξένες προσμίξεις από τον κόσμο και από την αμαρτία. Εάν έχει άλλες προσμίξεις, τότε γίνεται αλάτι άχρηστο. Αν έρχονται άλλες γνώμες ανθρώπινες από βιβλία, βιβλιαράκια, φιλοσοφίες, απόψεις, ψευδόνυμη γνώση, το αλάτι γίνεται άχρηστο. Ο χριστιανός γίνεται άχρηστος. Αν έχει προσμίξεις από φρόνημα του κόσμου ή φρόνημα της αμαρτίας, που μοιάζει με το αλάτι που γεμίζει σκουπίδια επειδή είναι αφύλακτο και απροστάτευτο, τότε όπως και το αλάτι, έτσι και ο χριστιανός είναι άχρηστος. Όμως ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται. Ο Θεός καλά σχέδια έχει για κάθε άνθρωπο ο οποίος τον επικαλείται και στον οποίον έχει δώσει μια πρόσκληση για το γάμο του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας στον ουρανό. Έχει καλό σχέδιο, έχει αγαθή πρόνοια. Το ερώτημα λοιπόν τώρα δεν είναι αν υπάρχει πρόνοια Θεού για να ευλογήσει ο Θεός κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά μέσα στο έργο του, μέσα στο θέλημά του. Δεν είναι λοιπόν το ερώτημα εάν ο Θεός έχει την ικανότητα να συνετίζει τον άνθρωπο, ο παντοδύναμος Θεός, να τον διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περιπατεί δια του Ιησού Χριστού και να τον συμβουλεύει δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να είναι σε ασφάλεια, σε υπεράσπιση και προστασία ο άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Αυτό είναι βεβαιωμένο, γιατί είναι γεγραμμένο, τα πάντα είναι ήδη έτοιμα. Το ερώτημα όμως είναι αν ο άνθρωπος για τον οποίον ο Θεός έχει προσδιορίσει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία του και του έχει χαρίσει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, το ερώτημα είναι αν ο άνθρωπος αυτός που έχει τα πάντα εξασφαλισμένα από το Θεό εν τέλει απολαύσει, ζήσει και χορταστεί. Δηλαδή, να το πούμε πιο καθαρά, αν αποδέχεται να τον συνετίζει ο Θεός και το εξητάει, αν αποδέχεται να τον διδάσκει ο Χριστός και το εξητάει, αν αποδέχεται να τον συμβουλεύει ο Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο και το εξητάει. Δεν είναι μόνο να το πιστεύεις, ακόμη δεν είναι μόνο να το παραδέχεσαι, αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι να το εξητούμε. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η εξήτηση, τότε διάφορες προσμίξεις θα έρθουνε στο αλάτι της γης και θα το καταστήσουνε ανάλατο, άχρηστο. Διάφορες προσμίξεις θα έρθουν στη ζωή των ανθρώπων και θα τον καταστήσουν άχρηστο. Όχι απλώς έναν άνθρωπο του κόσμου,
αλλά χειρότερο και των απίστων. Καθώς θα είναι μια πρόσμιξη που ούτε για χώμα κάνει, δεν είναι κατάλληλο για τίποτα, ούτε για κοπρία κάνει, δεν είναι κατάλληλο για κοπρία ακόμη, αλλά ούτε και για νερό κάνει, για πότισμα, γιατί δεν είναι κατάλληλο, είναι αλατό νερό. Για τίποτα δεν κάνει, μόνο για να ρίπτεται έξω. Κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί πόσο σοβαρό είναι να έχεις μπροστά σου από το Θεό προγραμματισμένο ένα υπέροχο σχέδιο όπως έχει ο Θεός για όλους τους ανθρώπους. Να το γνωρίζουμε εμείς, δεν το γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι, εμείς όμως το γνωρίζουμε, ότι υπάρχει η πρόνοια του Θεού για μένα, για σένα, σε οποιαδήποτε αδιέξοδο και αν βρεθείς. Και να μην περπατήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για να το απολαύσεις και να καταντήσεις χειρότερος και των απίστων. Φοβερό είναι. Τρομακτικό είναι. Αληθινό όμως είναι. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Δύο θα είναι σε μια κλίνη. Δυστυχώς ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό. Δυστυχώς ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Και δύο γυναίκες θα αλέθουν ομού. Η μία παραλαμβάνει, η άλλη αφήνεται. Δεν μας αφήνει περιθώρια λάθους αμεριμνησίας και αδιαφορίας ο Θεός, καθώς μας αποκαλύπτει ότι 10 θα είναι οι παρθένες, αλλά δυστυχώς μόνο οι 5 θα είναι φρόνιμες, ενώ οι άλλες 5 θα είναι μωρές. Γι' αυτό και όποιος βάλει, αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού την χείρα αυτού επί το άρωτρον και στρέψει στα οπίσω, δεν είναι αρμόδιος της Βασιλείας των Ουρανών. Το αλάτι πρέπει να είναι καθαρό, προφυλαγμένο από υγρασία, από σκουπίδια και από οποιαδήποτε άλλη ξένη πρόσμιξη. Μόνο με αλάτι μπορεί να κάνει το αλάτι να διατηρείται. Με τίποτα άλλο. Ό,τι άλλο και να βάλεις στο αλάτι καταστρέφεται. Γι' αυτό και ο Κύριος μας με επίγνωση μας αποκαλύπτει, εσείς είστε το άλας της γης που νοστιμίζει και διατηρεί, συντηρεί. Όταν λοιπόν κάποιος επιθύμησε να είναι στη Βασιλεία των Ουρανών, ο Κύριος του λέει έχεις δίκιο, αλλά πρέπει να γνωρίσεις και να κατανοήσεις κάτι πολύ σημαντικό. Και εμείς σήμερα είμαστε εδώ γιατί επιθυμούμε να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και να είμαστε μέσα στην νύμφη που ο Θεός θα νυμφεύσει με τον Υιό Του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστόν. Αμήν. Αλλά πρέπει να ξέρουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο θα κατανοήσουμε μέσα από τις παραβολές του Κυρίου. Είπε δε προς αυτούς που θέλουνε τη Βασιλεία των Ουρανών. Κάποιος άνθρωπος έκανε ένα δείπνο μέγα και εκάλεσε πολλούς. Και το ότι τους εκάλεσε σημαίνει ότι η Θεία Πρόνοια, η πρόνοια του Θεού για αυτούς τους ανθρώπους που ήσαν προσκεκλημένοι στο μέγα δείπνο, θα απολάμβαναν όλα τα αγαθά του δείπνου έτσι πως ο Θεός το είχε προσδιορισμένο. Γιατί δεν γνωρίζουμε αδερφοί τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε. Μέγας δείπνος. Αιώνια ζωή. Ο Απόστολος Ιωάννης ομολογεί δεν εξεύρωμεν τι θέλομεν είστε εκεί. Το μόνο που εξεύρωμεν είναι ότι θα είμαστε όμοιοι με το Θεό, όμοιοι με το Χριστό. Και εν τέλει θα βασιλεύουμε μετά του Κυρίου εις τους αιώνες των αιώνων. Σε ποιους? Σ' όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Μέγας δείπνος. Και όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε τους δούλους αυτού
προσκαλώντας και λέγοντας «Έλθετε», προσέξτε, τα πάντα είναι ήδη έτοιμα. Εσείς μόνο να έρθετε, Κύριε μου. Μόνο να έρθετε. Τίποτα άλλο μην κάνετε. Μόνο να έλθετε. Όλα είναι ετοιμασμένα. Εσύ μόνο να έλθεις στο Χριστό. Όλα τα έχει έτοιμα ο Θεός. Δεν σου έχει προετοιμάσει μία οδό ανθός παρτί με τραλαλά και με χαρούλες, μία ζωή δύσκολη. Γιατί στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη είναι η οδός. Αλλά μόνο αυτή οδηγεί στη ζωή την αιώνια. Σου έχει ετοιμάσει μία οδό θλίψεων, εσχήνης, μοναξιάς και θανάτου για τον κόσμο αυτό. Δεν μας κοροϊδεύει ο Θεός. Δεν μας λέει ελάτε και εγώ θα σας τα πάω όλα τέλεια. Οδός θλίψεων, εσχήνης, μοναξιάς και θανάτου για τον κόσμο. Αλλά και ακόμη κάτι περισσότερο. Να πάρεις μαζί σου και το σταυρό σου. Και ο σταυρός σου δεν είναι μία αδυναμία προσωπική, αλλά ο σταυρός είναι αυταπάρνηση, ταπείνωση, διωγμός, περιφρόνηση, αντιλογίες του κόσμου και εν τέλει θυσία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει προσφέρετε τα σώματά σας θυσία ζώσα εις τον Θεό. Και αυτή είναι η λογική σας λατρεία, η θυσία η ζώσα που είναι ευάρεστος εις τον Θεό. Και τότε καθώς δεν θα συμμορφώνεστε με τον κόσμο και με τον αιώνα τούτο, αλλά θα εξητείτε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ο Θεός και θα σας το αποκαλύπτει και θα σας δίνει δύναμη να περπατάτε στα αδύνατα παρανθρώπης αλλά δυνατά στο Θεό και εν τέλει θα απολαύσετε το γάμο του αρνίου, το δείπνο το μέγα και την αιώνια δόξα. Είναι θέμα επιλογής. Επιλογή είναι να εκλέξεις τον Χριστό και επιλογή είναι να ακολουθήσεις τον Χριστό. Είναι θέμα απόφασης. Γι' αυτό μέσα στην παραβολή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας ομολογεί, μας αποκαλύπτει ότι όταν έστειλε το δούλο για να προσκαλέσει τους κεκλειμένους εις τον δείπνο το μέγα, καθώς τα πάντα ήσαν ήδη έτοιμα, ο πρώτος είπε αγρόν αγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν σε παρακαλώ έχε με παρητημένο. Αλάτι με προσμίξεις περιουσιακές, τα υπάρχοντά μου. Όχι και να χάσω τα υπάρχοντά μου, όχι και να μην τα εκμεταλλεύομαι σωστά. Ναι, αλλά εδώ πρέπει να διαλέξεις. Δεν σου λέει ο Θεός να απαρνηθείς τα υπάρχοντά σου, να τα χάσεις, να τα καταστρέψεις. Σου λέει πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα ο Θεός θα τα φροντίζει. Αυτός όμως έβαλε πρώτα τα υπάρχοντά του που είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Ένα από τα τρία κυρίαρχα στοιχεία της αδυναμίας των ανθρώπων να ακολουθήσουν τον Χριστό. Ο δεύτερος. Ηγόρασα πέντε ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά παρακαλώ σε έχε με παρητημένον. Η δουλειά μου. Πρέπει να πάει καλά η δουλειά μου. Αγωνίζομαι για τη δουλειά μου, για τη δουλειά μου θα αρρωστήσεις. Θα τα χάσεις. Υπάρχει όριο σε αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Χρονικό. Δυνάμεως. Τρόπου. Υπάρχουν όρια στον άνθρωπο. Μόνο ο Θεός είναι εκτός ορίων.
Αγωνίζεται ο άνθρωπος να πετύχει στη δουλειά του, πετυχαίνει και τα χάνει όλα. Ο Θεός θέλει βεβαίως τη δουλειά σου, πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και όλα τα άλλα ο Θεός θα τα αναλάβει. Είναι θέμα επιλογής προτεραιοτήτων. Όχι να ερχόμαστε στην εκκλησία κάθε Κυριακή και όποτε μπορούμε. Όχι να προσευχόμαστε όταν δεν έχουμε δουλειά και όταν δεν έχουμε μέριμνα για τα υπάρχοντά μας. Έχει πρόγραμμα ο χριστιανός. Ημερήσιο, προσωπικό, οικογενειακό, εβδομαδιαίο πρόγραμμα ζωής. Πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Δεν είναι χήμα ο χριστιανός και δεν έχει λανθασμένες προτεραιότητες. Τρίτος, και ο άλλος είπε γυναίκα εν υφεύθυν και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω, η οικογένειά μου. Το τρίτο, τα παιδιά μου, σχολείο, διάβασμα, πρέπει να κοιμηθούν νωρίς. Όχι, πρώτον η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που αφιέρωσε τα υπάρχοντά του, τις δουλειές του, την οικογένειά του, στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο και δεν κέρδισε ζωή, και αυτή εν αυθονία εδώ και ζωή αιώνιο κληρονομιά. Και δεν υπάρχει άνθρωπος, γιατί λέει ο Χριστός, κανένας εκ των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων δεν θα γευθεί του δείπνου μου. Κανένας από αυτούς που έχει καλέσει ο Θεός και ασχολούνται πρώτον με τα υπάρχοντά τους ή πρώτον με τις δουλειές τους ή πρώτον με τα οικογενειακά τους, κανένας δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Με πόνο, αδερφοί, το άκουσα αυτό σήμερα. Να πεις με παρησία, να μην δηλιάσεις, κανένας δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών που βάζει προτεραιότητα στα υπάρχοντά του, στις δουλειές του και στην οικογένειά του. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως, να ετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν εμπέζεται, δεν μπορείς να παίξεις με το Θεό. Ό,τι σπέρνεις, αυτό θα θερήσεις. Αν σπέρνεις στα υπάρχοντά σου, στις δουλειές σου και στην οικογένειά σου, πρώτον σπέρνεις στη σάρκα και θα θερήσεις φθορά. Αν σπέρνεις στο πνεύμα, θα θερήσεις ζωή αιώνιο. Δεν εμπέζεται ο Θεός, αδερφοί. Δεν μπορείς να παίξεις. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Και ο Θεός έχει σχέδιο. Και το σχέδιο του είναι να γεμιστεί ο οίκος. Γι' αυτό όταν είδε ότι οι κεκλειμένοι είναι πολλοί αλλά δεν ήσαν αξίοι, δεν περπάτησαν αξίως της προσκλήσεως αυτού, έχει εναλλακτικές λύσεις για να εκπληρωθεί το σχέδιό του. Το σχέδιό του δεν εξαρτάται από τους προσκεκλημένους. Το σχέδιό του εξαρτάται από το θέλημά του. Δεν εξαρτάται το έργο του Θεού από τους ανθρώπους. Το έργο του ανθρώπου εξαρτάται από το Θεό. Ας προσέξουμε, γιατί αδερφοί αγαπητοί, είναι αληθές αυτό που σας λέγω. Είναι αληθές. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Βάλε προτεραιότητα και κάνε πρόγραμμα στη ζωή σου. Πρόγραμμα πότε θα προσεύχεσαι, πότε θα διαβάζεις, πότε θα εργάζεσαι. Αλλά ιδιαιτέρως βάλε προτεραιότητα στη ζωή σου. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, ώστε όλα τα άλλα και τα αιώνια, τα άφθαρτα, τα ασάλευτα να σας προστεθούν.
Ο Θεός λοιπόν ξεπερνάει τον άνθρωπο που δεν θέλει. Ξεπερνάει τους ανθρώπους που δεν περπατάνε σύμφωνα με τις βουλές του και με τα σωδούς του. Λυπάται. Θα τολμούσα να πω κλαίει ο Θεός, αλλά προχωράει. Γιατί το κυρίαρχο είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η Δευτέρα Παρουσία, η τελική κρίση, η αιώνια ζωή, το σχέδιο του Θεού για Αυτόν. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Τότε αυτούς τους δούλους που έστειλε για να φωνάξουν τους κεκλειμένους, τους στέλνει μέσα στην πόλη και τους λέει πηγαίνετε τώρα και καλέστε αυτούς που είναι ανάπηροι, κουτσοί, τυφλοί, φτωχοί. Και ο δούλος λέει πήγα, οι δούλοι λένε πήγα, αλλά ακόμη υπάρχει χώρος στον οίκον σου. Και ο Κύριος λέει στείλε τώρα έξω, στα χωράφια, στα μονοπάτια, στους αγρούς. Και ανάγκασε, γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου, και ανάγκασε αυτούς να έλθουν. Και τότε γεμίστηκε ο οίκος. Δεν θα υπάρξει, αδερφοί αγαπητοί, κενή θέση στον οίκον του Θεού. Και αν παραδείγματος χάρη αυτή η εκκλησία είναι, αν είναι οίκος Θεού, δεν θα υπάρξει καινή θέση. Ο Θεός θα τη γεμίσει. Και αν το σπίτι σου είναι οίκος Θεού, δεν θα υπάρξει καινή θέση. Ο Κύριος θα το γεμίσει. Οι μόνοι που θα είναι έξω είναι αυτοί που δεν εξετίμησαν την πρόσκληση, θέτοντες άλλες προτεραιότητες στη ζωή τους. Την οικογένεια, τη δουλειά και τα υπάρχοντα. Γι' αυτό με μεγάλη αυστηρότητα συνεχίζει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Καθώς τον ακολουθούσε πολύς όχλος. Και όχλος σημαίνει όχι μαθητές όλοι, αλλά και σύμμικτο πλήθος. Κάθε άνθρωπος που θα έβλεπε όλο αυτό τον όχλο να έρχεται πίσω από τον Χριστό θα έλεγε τι έργο είναι αυτό. Ο Κύριος μας όμως δεν βλέπει τα πόδια των ανθρώπων, βλέπει την καρδιά των ανθρώπων. Δεν βλέπει τα λόγια των ανθρώπων, βλέπει την καρδιά των ανθρώπων. Δεν βλέπει την παρουσία των ανθρώπων, βλέπει την απόφαση των ανθρώπων. Και σήμερα ξέρει πάρα πολύ καλά ο Θεός, σε λεπτομέρειες που ούτε καθένας από εμάς για τον εαυτό του δεν ξέρει, την κατάσταση της ψυχής του, την κατάσταση της ζωής του, τις αποφάσεις του, τις αντιρρήσεις του, τις αδυναμίες του, τις ολιγοπιστίες του, τα λάθη του, τις αμαρτίες του, σε λεπτομέρεια. Γι' αυτό με αγωνία αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο να μας φέρει εις Αυτόν, να μας φέρει κοντά στο Θεό. Με μεγαλύτερη λοιπόν αυστηρότητα ομολογεί ο Χριστός προς αυτούς που τον ακολουθούσανε σαν όχλος. Και ένα ερώτημα, αδερφοί αγαπητοί, ας εξετάσουμε σήμερα πριν φύγουμε από εδώ αν στα μάτια του Θεού είμαστε μαθητές ή όχλος. Πολύ σοβαρή διαφοροποίηση. Είσαι μαθητής ή όχλος? Ήλθες επειδή έπρεπε να έρθεις περιστασιακά ή ήλθες γιατί αγαπάς τον Χριστό? Το αν αγαπάς τον Χριστό το ξέρει ο Θεός, αλλά και εσύ και εγώ. Το πόσο αγαπάς τον Χριστό το ξέρει ο Θεός, αλλά και εσύ και εγώ.
Το πώς αγαπάς τον Χριστό το ξέρει ο Θεός, αλλά και εσύ και εγώ. Άρα εγώ δεν ξέρω για κανέναν από εσάς και κανένας από εσάς δεν ξέρει για μένα. Αλλά κάθε ένας ξέρει για τον εαυτό του πώς ήρθε, γιατί ήρθε, αγαπάει τον Χριστό, ενδιαφέρεται πρώτον για τη Βασιλεία του Θεού και για τη δικαιοσύνη αυτού ή για άλλα πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πιστεύω βάσιμα ότι ο Θεός που διερευνά καρδίες και νεφρούς είναι και αυτός που αποκαλύπτει την κατάσταση του καθενός μας σήμερα. Ξέρει ο καθένας εάν είναι μαθητής, αν είναι όχλος, αν θέλει το σημαντικότερο να είναι μαθητής ή αν δεν τον απασχολεί και αν είναι όχλος. Δύο διαφορετικές καταστάσεις ανθρώπων, τελείως διαφορετικές, που δεν έχουν καμία σχέση μαζί τους, μεταξύ τους, τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Η μία καρδιά ερωτευμένη με τον Χριστό, η άλλη καρδιά ερωτευμένη με τα υπάρχοντα, τις δουλειές, την οικογένεια. Η μία καρδιά εξητούσα τη Βασιλεία του Θεού, η άλλη καρδιά εξητούσα την αύξηση των υπαρχόντων, την αύξηση της δουλειάς, την επιτυχία της οικογένειας. Ξέρεις σε ποια κατηγορία ανήκεις, με τα πάσης βεβαιότητος. Το ξέρεις και ο Θεός ξέρει ότι το ξέρεις. Γι' αυτό μας μιλάει άμεσα, απόλυτα, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς χαϊδέματα και πολιτικές όπως κάνουν οι άνθρωποι. Σήμερα όλοι μας ξέρουμε. Δεν ξέρω για τη γυναίκα μου, δεν ξέρω για κανέναν αδελφό μου, δεν ξέρω για τα παιδιά μου, αλλά τα χάλια μου τα ξέρω. Και εσύ τα ξέρεις. Αλλά δεν μας τα λέει για να μας φανερώσει τα χάλια μας, αλλά μας τα λέει για να μας βοηθήσει να τον ζητήσουμε τα χάλια μας να τα κάνει ευλογία μεγάλη. Να του πούμε: Χριστέ μου, άλλαξε τα πάντα στη ζωή μου. Άλλαξε μπορείς. Χριστέ μου, άλλαξε τα πάντα στην οικογένειά μου. Χριστέ μου, άλλαξε τα πάντα σε αυτή τη μικρή εκκλησία. Χριστέ μου, άλλαξε τα πάντα στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Χριστέ μου, άλλαξε τα πάντα στην εκκλησία σου σε όλο τον κόσμο. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Με αυστηρότητα λοιπόν λέει στους ακολουθούντας του όχλου: εάν κάποιος δε μισεί τον πατέρα αυτού, τη μητέρα αυτού, τη γυναίκα αυτού, τα τέκνα αυτού και τους αδελφούς και τις αδελφές, ακόμη και τη δική του τη ζωή, δεν μπορεί, και να θέλει, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και δεν μιλάει βέβαια για μίσος, αλλά μιλάει για απόσταση. Αγαπάω και η αγάπη μου είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να συγκριθεί μόνο με το μίσος από την άλλη μεριά. Αγαπάω τον Χριστό. Αδερφέ, αγαπάς τον Χριστό? Ας πούμε: Χριστέ μου, πολύ σ' αγαπάω, βόηθα με να σ' αγαπήσω πιο πολύ. Εσύ το ξέρεις ότι σ' αγαπάω, βόηθα με να σ' αγαπήσω πιο πολύ. Δεν μπορείς, αδερφέ, αν δεν αγαπάς τον Χριστό με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη, να πετύχεις τίποτα. Άχρηστα θα είναι ό,τι κι αν έχεις πετύχει και ό,τι αν πρόκειται να πετύχεις. Μην αγαπάς πιο πολύ τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τον αδελφό σου, την αδελφή σου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, μη. Καταστροφή θα φέρει αυτή. Μην αγαπάς τη ζωή σου πιο πολύ από όλα τα άλλα. Αγάπησε τον Χριστό πάνω απ' όλα. Και επειδή δεν είναι εύκολο, θα έλεγα είναι αδύνατον, γι' αυτό πάμε στο Θεό και λέμε: βόηθα μας Κύριε. Βόηθα μας να σ' αγαπήσουμε όπως θέλεις εσύ. Βόηθα μας Χριστέ μου, βόηθα μας. Μόνο εσύ μπορείς
να πλημμυρίσεις με την αγάπη σου την καρδιά μας δια του Πνεύματος του Αγίου. Και όποιος δεν βαστάζει το σταυρό αυτού και δεν έρχεται πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Σταυρός και δρόμος. Ο σταυρός, όπως είπαμε, είναι περιφρόνηση, εσχήνη, ταπείνωση, εξευτελισμός, κατάκριση, καταδίκη, προσβολές, επειδή μόνο και μόνο ακολουθείς ακριβώς το Λόγο του Θεού. Ωραίος σταυρός. Θα σε πάει στον ουρανό. Θα σε οδηγήσει στην Ανάσταση. Ωραίος σταυρός. Ωραίος σταυρός είναι να σε ονειδίζουνε επειδή μένεις πιστός και αταλάντευτος στο Λόγο του Θεού και στην αγάπη του Χριστού. Ωραίος σταυρός. Δεν είναι προσβολή, δόξα είναι. Δεν είναι ισχύνη, θρίαμβος είναι. Να χαίρεσαι όταν χάριν του Χριστού, χάριν του Ευαγγελίου, χάριν της ορθοτόμησης του Λόγου του Θεού κατηγορείσαι και καταδικάζεσαι ακόμη. Να χαίρεσαι. Είναι ο σταυρός σου. Αλλά με αυτό το σταυρό θα λάβεις μέρος στην Ανάσταση και στη ζωή την αιώνιο. Και ο δρόμος σου είναι δρόμος θλίψεων. Πολλές είναι οι θλίψεις του δικαίου, από όλες όμως αυτές τον ελευθερώνει ο Θεός. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά πάντοτε χαίρετε, γιατί η δύναμή σας είναι του Κυρίου η χαρά. Θα έχετε μοναξιά. Ο χριστιανός είναι μόνος του. Εν μέσω πολλών ανθρώπων είναι μόνος του. Μόνος του στο ταμείο του θέλει ο Θεός να προσεύχεται ο χριστιανός. Μόνος του κουβαλάει το σταυρό του. Μόνος του θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Μόνος του θα σταθεί στο βήμα του Χριστού. Και οι συγγενείς, οι φίλοι, ο άντρας, η γυναίκα, τα παιδιά, οι γονείς. Μόνος σου, αδερφέ, στα πνευματικά θα είσαι μόνος σου. Και να το αποδεχθούμε για να χαιρόμαστε στην ευλογία του Θεού. Μόνος σου, μόνη σου. Αυτός είναι ο δρόμος. Δρόμος θλίψεων, μοναξιάς, εσχήνης. Μα αγαπάω τη γυναίκα μου, καλά κάνεις. Μα αγαπάω τον άντρα μου, πολύ καλά κάνεις, αδερφή. Αλλά μόνος σου και μόνη σου θα σταθείς στο βήμα του Χριστού. Είναι δρόμος θανάτου. Εάν δεν μισήσεις τον εαυτό σου μέσα στον κόσμο αυτό ή αν αγαπήσεις τον εαυτό σου στον κόσμο αυτό, τα χάσες όλα. Αν μισήσεις τον εαυτό σου στον κόσμο αυτό, κέρδισες τα πάντα. Και εδώ στη γη και στην αιώνια ζωή. Είναι θέμα απόφασης, αποδοχής, επιλογής. Δέχεσαι το δρόμο του Χριστού, δέχεσαι να ακολουθείς τον Χριστό. Είναι δική σου απόφαση. Είναι οδός θλίψεων, εσχήνης, μοναξιάς, θυσίας. Αυτός είναι ο δρόμος. Τον δέχεσαι, μπορείς να τον απορρίψεις. Μπορεί να εκλέξεις τα υπάρχοντά σου, την οικογένειά σου. Μη χαλάσω και την οικογένειά μου. Μην τη χαλάσω, να προσέχω. Μην καταστραφεί η δουλειά μου. Δεν θα καταστραφεί. Δεν θα καταστραφεί η οικογένειά σου. Θα ευλογηθεί αν ακολουθήσει τον Χριστό. Δεν μας κάλεσε ο Θεός για καταστροφή. Για απόλαυση σωτηρίας μας κάλεσε. Μην νομίζεις όμως ότι εσύ μπορείς να προστατεύσεις τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, την οικογένειά σου, τους γονείς σου. Όχι, ο Χριστός μπορεί να τα κάνει αυτά. Μόνο ο Χριστός. Είναι απόφαση ζωής και θανάτου να ακολουθήσεις το δρόμο που λέγεται ο Χριστός και να κρατάς το σταυρό σου
μέχρι το τέλος. Και για να καταλάβουμε την έννοια της απόφασης, γιατί λέει, δεν ξέρετε ότι αν κάποιος από εσάς θέλει να οικοδομήσει έναν οίκον, κάθεται και μετράει, έχω τα απαραίτητα να τον τελειώσω? Και αν δεν έχω τα απαραίτητα να τον τελειώσω, τότε δεν προχωράω, σταματάω να οικοδομώ, γιατί θα γίνω και όνειδος. Ή κάποιος βασιλιάς σου πάει σε πόλεμο και έχει 20.000, 10.000 στρατό, σκέφτεται, μπορεί να νικήσει, έχει τα μέσα, τα σχέδιο, τον τρόπο να νικήσει τον εχθρό που έχει 20.000 στρατό. Αν δεν έχει τη δυνατότητα, συνθηκολογεί. Έτσι και ο χριστιανός παίρνει αποφάσεις. Θέλω να οικοδομήσω τη ζωή μου και την οικογένειά μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα τον τελειώσω? Θα τελειώσω αυτή την οικοδομή? Και η απάντηση είναι όχι. Όχι, δεν μπορείς εσύ μόνος να τελειώσεις. Αλλά μην τα εγκαταλείψεις. Πήγαινε στο Χριστό να το τελειώσει αυτός την οικοδομή σου. Γιατί αυτός έχει όλα τα απαραίτητα. Και έχουμε ένα πόλεμο μπροστά μας. Θα νικήσω? Όχι. Μπορείς να τα βάλεις με τον διάβολο και να τον νικήσεις? Με τα δαιμόνια? Με τον κόσμο? Με την κακία του κόσμου? Με τις δυνάμεις του κόσμου? Δεν μπορείς να τα βάλεις και να νικήσεις. Μην φύγεις όμως. Πήγαινε στον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι μεγαλύτερος από τον κόσμο. Είναι ο Κυρίαρχος. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος ευχαριστεί και δοξάζει το Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως τις κάμνει ημάς πάντοτε τους αδύνατους, τους μικρούς, τους ασήμαντους, κάμνει μας πάντοτε να θριαμβεύουμε στο τέλος, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.